Συνεχίζεται η πολιορκία των ελληνικών συνόρων στον Εύρο από χιλιάδες μετανάστες που σπρώχνουν οι Τούρκοι, την ώρα που η Άγκυρα προσπαθεί να προκαλέσει επεισόδιο στο Αιγαίο και ο Ερντογάν να δαιμονοποιήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον εμέσως ως δολοφόνο και δηλώνοντας ότι δεν θέλει να βρεθεί στον ίδιο χώρο μαζί του ούτε καν να φωτογραφηθούν. Η απόπειρα του Ερντογάν να ενοχοποιήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό για υποτιθέμενους θανάτους μεταναστών στον Εύρο δεν είναι καθόλου τυχαία, αλλά κρίσιμο στοιχείο της τουρκικής στρατηγικής για κλιμάκωση της ελληνοτουρκικής κρίσης με αφορμή το μεταναστευτικό. Εκτός από την πολεμική ρητορική, η τουρκική πλευρά αναπροσαρμόζει διαρκώς την τακτική της ενάντια της Ελλάδας και στο πεδίο, αφού η αρχική προσπάθεια ευνηδιασμού με το άνοιγμα των τουρκικών συνόρων στην περιοχή του Εύρου αποκρούστηκε από την συνδυασμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και του στρατού. Από το Σάββατο, η Άγκυρα έστειλε στην περιοχή της Αδριανούπολης χίλιους πλήρως εξοπλισμένους κομμάντους της τουρκικής αστυνομίας, οι οποίοι θα έχουν στο οπλοστάσιό τους υδροφόρα οχήματα και ταχύπλοα, με τα οποία θα επιχειρήσουν να κινηθούν μέσα στο ποτάμι του Εύρου, με το πρόσχημα ότι θέλουν να σταματήσουν την απόθεση των μεταναστών προς το εσωτερικό της Τουρκίας. Η κόκκινη ζώνη στον Εύρο, δηλαδή η ελληνοτουρκική μεθόριος, είναι σχεδόν 220 χιλιόμετρα, από τα οποία περίπου τα 180 είναι παραποτάμια περιοχή, τα 11 προστατεύονται από φράχτη, τον οποίο οι μετανάστες προσπαθούν να καταστρέψουν, χρησιμοποιώντας ακόμη και επαναφορτιζόμενα ψαλίδια, ενώ στα άλλα ελεύθερα 29 χιλιόμετρα περιπολούν μεικτά κλιμάκια της αστυνομίας και του στρατού. Κύριε Γιώργο, εσείς ζείτε 20 ολόκληρα χρόνια εδώ στον Εύρο. Θα ήθελα να μου πείτε πώς βιώνετε όλη αυτή την κατάσταση που συμβαίνει τώρα εδώ στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Κοιτάξτε, είναι πράγματα τα οποία είναι γνωστά σε εμάς. Έχουν ξαναπεράσει και άλλες φορές στο παρελθόν. Φέτος και ειδικά τώρα γίνεται μια σωστή δουλειά, γιατί όπως βλέπετε κι εσείς είναι ορδές αυτοί, δεν είναι πρόσφυγες. Είναι Αφγανοί, μιλάνε τέλεια Τούρκικα, είναι Πακιστανοί, δεν έχουν καμία σχέση με τους Σύριους. Και όπως βλέπετε πέτρες πετάνε, χημικά πετάνε, χωρίς εμείς να κάνουμε τίποτα, απλά αμυνθόμεθα. Ενώ αυτοί πετάνε πέτρες, αυτό είναι το άσχημο, τι δεν μπορούμε να κάνουμε, τους αποθούμε. Πιστεύω ότι είναι πολύ σωστή γραμμή αυτή, κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτό το πρόβλημα. Σας ανησυχεί το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αυτή? Όχι, εμάς εδώ όχι. Όχι. Το φρόνημα του Εύρου είναι πολύ ανεβασμένο και ο Εύρος είναι αστακός. Πολλοί δεν το γνωρίζουν. Ο Εύρος είναι σκαμμένος από κάτω. Ετούτε εδώ δεν έχουν καμία σχέση με τους Σύριους πρόσφυγες. Αυτές εδώ είναι ορδές. Μην με παρεξηγήσουν ορισμένοι. Δεν έχω καμία σχέση ούτε με φανατικούς ούτε. Είναι ορδές. Τους βλέπετε κι εσείς. Είναι όπως αυτοί που πάνε και σπάνε με πέτρες και λοιπά αυτοκίνητα στην Αθήνα. Τέτοιους τους έχει βάλει μπροστά η στρατοχωροφυλακή εδώ των Τούρκων και εκτελούν το έργο τους. Και όποιος δεν φεύγει, προσπαθεί να φύγει, τον μπλακώνουν και στο ξύλο. Τα είδατε στα βίντεο. Αυτά είναι φάτα. Τους βάζουν και περούκες γυναικείες για να το παίξουν ότι είναι γυναίκες. Τους οθούν να κρατάνε και μωρά μπροστά για να βρουν κάτι να πούνε. Τίποτα. Αυτά είναι φανερά. Ο τελικός στόχος του Ερντογάν, κατά την άποψή σας, ποιος είναι? Δεν μπορεί να καταλάβεις αυτό. Με την Κύπρο πρόβλημα, με τα νησιά πρόβλημα, με τον Εύρο πρόβλημα, με τη Λιβύη πρόβλημα. Αυτός νομίζει ότι είναι ο Οθωμανός. Νομίζει ότι είναι Οθωμανική Αυτοκρατορία. Καταλάβατε. Εντάξει, οι Ευρωπαίοι τον έχουν στα όπα-όπα από ό,τι βλέπετε λόγω συμφερόντων. Μία από εδώ, μία από εκεί, μία από εδώ, μία από εκεί. Αντί να αφήσει τους λαούς, τέλος πάντων, σε μια αρμονία, σε μια ηρεμία, και αυτοί είναι έρχονται από εδώ. Έχω συναντήσει και εγώ πολλούς. Είναι εντάξει, είναι φιλήσυχοι, αλλά άμα τους συνέχεια τους τσιγκλάς κατά το κοινό λεγόμενο, καταλαβαίνεις ότι και αυτοί αντιδρούν κάποια στιγμή.